εν απολύσθον δουλώσω δέσποτα κρατορή μας εν ειρήνη, ότι είδον εφθαλμού το σωτηριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπο πάντων λαών, φως της αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Εκ του γεροντικού απόφθεγμα τέταρτο του Αβά Νηστερώου. Αδελφός είδε τον Αβά Νηστερώον φορούν τα δύο κολόβια και επιρώτησεν αυτόν λέγον, «Ιάμπτωχος έλθει και αιτήσισε ημάτιον, ποιον δίδος αυτό?» Δηλαδή, ένας αδελφός είδε τον Αβά Νηστερώ να φορά δύο πλεκτά κολόβια κοντά ράσα και τον ρώτησε λέγοντας, «Αν ένας φτωχός έλθει και σου ζητήσει ένα ημάτιο, ποιο θα του δώσεις?» Αποκρίνεται και του λέγει, «Το καλύτερο». Και λέγει ο αδελφός, «Κι αν άλλος σου ζητήσει, τι θα του προσφέρεις?» Και λέγει ο γέρον, «Το μισό του άλλου». Και λέγει ο αδελφός, «Κι αν άλλος σου ζητήσει, τι θα του δώσεις?» Και εκείνος είπε, «Κόβω και το υπόλοιπο και του δίνω το μισό, και ό,τι απομείνει το ζώνομαι». Και πάλι του λέγει, «Αλλά αν και αυτό σου το ζητήσει κάποιος, τι θα κάνεις?» Λέγει ο γέρον, «Θα του προσφέρω και το υπόλοιπο και θα πάω να μείνω σε έναν τόπο, ώσπου ο Θεός να στείλει και να με σκεπάσει, γιατί δεν ζητώ από άλλον». Βλέπουμε τη μεγάλη αγάπη που είχε ο γέροντας για τους ανθρώπους και έδινε τα πάντα και έχει τη διάθεση να μείνει χωρίς τίποτε και να αφαιθεί τελείως στην Θεία Πρόνοια. Γι' αυτό και λέγει ότι θα δώσω ακόμα και το τελευταίο κομμάτι του ρούχου μου και πορευθείς κάθιμη σε έναν τόπο έως σου ο Θεός πέμψει και σκεπάσει με. Ου ζητώ γάρ παράλλου τινός. Δεν θέλω να γίνω βάρος σε κανέναν και αυτό δεν θα ζητήσω από κανέναν. Αφήνομαι τελείως την πρόνοια του Θεού, ο οποίος φροντίζει και για τα μικρά πλάσματά του και όπως μας είπε ο ίδιος, και ένα μικρό πουλί δεν πέφτει αν δεν θέλει ο Κύριος και ότι και οι τρίχες μας είναι ρυθμιμένες. Αυτή είναι η τέλεια εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, αλλά θα λέγαμε και η τέλεια αγάπη, η οποία φανερώνεται με την τέλεια θυσία για χάρη των άλλων. Πέμπτο απόφθεγμα του Αβά Νηστερώου. Είπεν ο Αβάς Νηστερώος ότι οφείλει ο μοναχός καθεσπέραν και προείας λόγων ποιήν τι ον θέλει ο Θεός επιείσαμεν και τι ον ου θέλει ουκ επιείσαμεν. Είπε ο Αβάς Νηστερώος, οφείλει ο μοναχός και κατ' επέκταση ο κάθε σωστός χριστιανός κάθε βράδυ και πρωί να λογοριάζει τι από όσα ο Θεός θέλει κάμαμε και τι από όσα δεν θέλει δεν κάναμε. Και έτσι να εξετάζει όλοι, να εξετάζουμε την όλη μας ζωή. Δηλαδή διδάσκει εδώ ο Αβάς Νηστερώος να κάνουμε έναν πνευματικό απολογισμό τόσο κάθε βράδυ, κάθε σπέραν όπως λέει, αλλά και κάθε πρωί. Να δίνουμε κατά κάποιο λόγο, κατά κάποιο τρόπο λόγο στον Θεό και να ομολογούμε τα λάθη μας και να μετανοούμε, αφού προηγουμένως έχουμε διαπιστώσει αυτά. Είναι πολύ αναγκαίο ο άνθρωπος να παρακολουθεί τον εαυτό του. Και όπως ο έμπορος, ο καλός κάνει κάθε βράδυ απολογισμό, κάνει ταμείο, έτσι και ο κάθε σωστός χριστιανός θα πρέπει να εξετάζει πώς πέρασε την ημέρα και τι έπραξε από αυτά που θέλει ο Θεός και τι δεν έπραξε από αυτά που θέλει ο Θεός. Γιατί οι αμαρτήματα δεν είναι μόνο οι παραβάσεις των εντολών του Θεού, αλλά και τα λεγόμενα αμαρτήματα της ελλείψεως. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή, ενώ γνωρίζει και μπορεί να κάνει το καλό, δεν το κάνει, το αμελεί. Και αυτά επίσης είναι αμαρτήματα. Γι' αυτό τονίζει ο Αβάς Νηστερώος να εξετάζουμε και να ποιούμε λόγο, λόγον ποιήν,
τι ον θέλει ο Θεός επιείσαμεν και τι ον ου θέλει ουκ επιείσαμεν. Και πόσα δεν κάναμε από αυτά που δεν θέλει, για να βλέπουμε την πορεία μας. Και ούτω τρακτεύειν εαυτόν την πάσαν ζωήν. Και έτσι λέγει να παρακολουθούμε, να εξετάζουμε την όλη μας ζωή και να βλέπουμε και τα καλά μας, τι κάναμε από αυτά που θέλει ο Θεός και τι δεν κάναμε από αυτά που δεν θέλει, και βεβαίως και το αντίθετο, σε τι παραβήκαμε το θέλημα του Θεού ή σε τι μπορούσαμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού και δεν το κάναμε. Και συνεχίζει ο Αββάς Νυστερός και λέει, γιατί έτσι λέει έζησε ο Αββάς Αρσένιος, ο μέγας αυτός καθηγητής της ερήμου, ο οποίος παρακολουθούσε συνεχώς τον εαυτό του και όταν έφτασε στο τέλος της ζωής του παρακαλούσε τους άλλους Αγίους Πατέρες να προσευχηθούν γι' αυτό, γιατί όπως έλεγε δεν έκανε τίποτε καλό στη ζωή του. Σπούδαζε ο Αββάς Αρσένιος εκάστην ημέρα παρεστάνε το Θεό χωρίς αμαρτίας, λέγει ο Αββάς Νυστερός. Φρόντιζε δηλαδή ο Αββάς Αρσένιος κάθε μέρα να μην κάνει καμία αμαρτία και να είναι πάντοτε έτσι μπροστά στο Θεό, να παρίσταται μπροστά στο Θεό αναμαρτήτως. Κρίνεται και γάρ, συγγνώμη, ούτω προσεύχου το Θεό. Έτσι λέει και εσύ να προσεύχεσαι το Θεό ως παρόν παρόντι και γάρ αληθώς πάρεστη. Γιατί και πραγματικά ο Θεός είναι παρόν. Μη νομοθέτει εαυτόν, μη νομοθετείς τον εαυτό σου. Μην εσύ γίνεσαι νομοθέτης του εαυτού σου, αλλά να έχεις νόμο, τον νόμο του Θεού και αυτό να ακολουθείς και σύμφωνα με αυτό να ζεις. Μην ακολουθείς διδασκαλίες είτε που εφευρίσκεις εσύ ο ίδιος ή άλλων ανθρώπων, αλλά να έχεις ως γνώμονα στη ζωή σου τον νόμο του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι παρόν και εσύ είσαι παρόν μπροστά Του αληθινά. Κρίνε δε μηδένα και να μην κρίνεις κανέναν. Μοναχού αλότριον υπάρχει το ομνίην, επιορκήν, ψεύδεστε, καταράστε, υβρίζειν, γελάν. Και λέγει στη συνέχεια μερικά μεγάλα αμαρτήματα. Αναφέρει ο Αββάς Νυστερός μερικά μεγάλα αμαρτήματα, τα οποία οπωσδήποτε δεν ταιριάζουν στον μοναχό, αλλά και στον οποιοδήποτε χριστιανό. Είναι τελείως ξένο, λέει, για τον μοναχό και για τον κάθε πιστό χριστιανό, τελείως απαράδεκτο, το ομνίει, το να ορκίζεται, το επιορκεί, το να καταπατά τον όρκο του, το ψεύδεστε, το να λέγει ψέματα, το να καταράται, το να υβρίζει και το να γελά, εννοεί να αφήνεται σε αυτήν την αμέλεια και την ραθυμία και τον γέλοντα, τον άκυρο και τρανταχτό και βρασματόδη, όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, που φανερώνει μια ψυχή αμελή, μια ψυχή λιμένη θα λέγαμε και όχι νύφουσα και προσευχομένη και πενθούσα για τις αμαρτίες της. Ο δε πλέον της αξίας τιμόμενος ή επενούμενος, πολύ ζημιούται. Και επίσης όποιος λέει τιμάται ή επενείται περισσότερο από ό,τι αξίζει, και αυτός πολύ ζημιώνεται. Μας διδάσκει δηλαδή ο Αββάς Νυστερός ποτέ να μην επιδιώκουμε τον έπαινο των ανθρώπων και το να δημιουργήσουμε ένα όνομα και μάλιστα παραπάνω από ό,τι αξίζουμε. Σήμερα όμως έχουμε και τη μεγάλη εορτή των Αγίων Τριών Ιεραρχών, των Εναγίης Πατέρων Ιμών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ομού δίκαιων τρεις σέβηνε ως φόρους, φως τρεις ολαμπές πηγάσαντες εν βίο. Και είναι δίκαιο να σεβόμαστε και να τιμούμε αυτούς τους τρεις μεγίστους φωστήρας, τους μεγάλους αυτούς λαμπρούς αστέρας του ουρανίου στερεώματος της Ορθοδόξου Αγίας μας Καθολικής Εκκλησίας, οι οποίοι πηγάζουν φως τρισολαμπές. Είναι ένα τριπλό φως
που μας φωτίζει στη ζωή μας. Είναι δίκαιο να τους σεβόμαστε και να τους τιμούμε. Κοινών των ύμνων προσφέρει πάντα θέμης. Της εκχέας η πάση και νύν τη χάρη. Θα πρέπει να τους υμνούμε και τους τρεις μαζί, αφού και οι τρεις μας χαρίζουν πλούσια τη Θεία Χάρη με τα Άγια Συγγράμματά τους, με την διδασκαλία τους, αλλά επίσης και με την Θεία Λειτουργία. Η αιτία, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, για την οποία έγινε αυτή η εορτή, η κοινή των τριών ιεραρχών, είναι η εξής. Κατά τους χρόνους της βασιλείας του Αλεξίου του Κομνηνού, ο οποίος έγινε βασιλέας μετά τον Βοτανιάτη, γύρω στο 1100 μετά Χριστόν, τον καιρό εκείνο προέκυψε στην Κωνσταντινούπολη διαφορά και φιλονική ανάμεσα στους λογίους και εναρέτους άνδρες. Και άλλοι από αυτούς έλεγαν ανώτερο τον Μέγα Βασίλειο μεταξύ των τριών ιεραρχών, επειδή με τους λόγους του ερεύνησε τη φύση των όντων. Με τις αρετές του όμως έμοιαζε και συναγωνιζόταν τους αγγέλους. Δεν συγχωρούσε εύκολα όσους αμαρτάν, ήταν σοβαρός το ήθος και δεν είχε μέσα του τίποτε το γήινο. Κατώτερο από τον Μέγα Βασίλειο έλεγαν τον Ιερό Χρυσόστομο, επειδή εκείνος κατά κάποιο τρόπο ήταν αντίθετος με τον Βασίλειο και εύκολα συγχωρούσε τους αμαρτάνοντες και το ήθος του ήταν ελκυστικό στη μετάνοια, παρακινούσε δηλαδή και ήλκυε στη μετάνοια τους ανθρώπους. Άλλοι πάλι αντίθετα ύψωναν το Θείο Χρυσόστομο και τον έλεγαν ανώτερο από το Μέγα Βασίλειο και τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, διότι χρησιμοποιεί διδασκαλίες συγκαταβατικότερες και οδηγεί όλους με το σαφές και εύκολο της φράσεώς του και ελκύει τους αμαρτωλούς σε μετάνοια. Και επειδή υπερβαίνει τους προηγούμενους δύο πατέρες με το πολύ πλήθος των μελιρίτων των συγγραμμάτων και με το ύψος και πλάτος των νοημάτων, γιατί πράγματι ο Ιερός Σώστομος ήταν ο πολυγραφότερος των τριών. Άλλοι πάλι προσκύμενοι στα συγγράμματα του Αγίου Θεολόγου Γρηγορίου τον θεωρούσαν ανώτερο από το Μέγα Βασίλειο και τον Ιερό Χρυσόστομο, διότι αυτός με το κομψό και χαριτωμένο της φράσεώς του και με το υψηλό και δυσνόητο των λόγων του και με το ανθυρό των λέξεων ξεπέρασε όλους τους σοφούς, τόσο τους παλαιούς και περιβόητους στην εξωτερική και ελληνική σοφία, όσο και τους νεότερους και δικούς μας εκκλησιαστικούς. Και έτσι από την παρόμοια διαφορά και φιλονικία διαιρέθηκαν σε τρία μέρη τα πλήθη των χριστιανών. Και άλλοι λέγονταν Ιωαννίτες, γιατί θεωρούσαν ανώτερο των τριών τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, άλλοι Βασιλίτες, γιατί θεωρούσαν ανώτερο το Μέγα Βασίλειο, και άλλοι Γρηγορίτες, επειδή θεωρούσαν ότι ανώτερος των τριών ήταν ο Μέγας Γρηγόριος, ο Θεολόγος. Επειδή λοιπόν ήταν έτσι διαιρεμένοι οι χριστιανοί και έτσι φιλονικούσαν οι λόγοι άνδρες, για τον λόγο αυτό εμφανίστηκαν σε όνειρο οι τρεις αυτοί Άγιοι Ιεράρχες και Διδάσκαλοι. Πρώτα ο καθένας χωριστά και έπειτα και οι τρεις ενωμένοι μαζί. Στον τότε επίσκοπο Ιωάννη της πόλεως Ευχαΐτων, η οποία και Ευτικατία λέγεται και απλά Εφλεέμ, η οποία βρίσκεται στη Γαλατεία και υπάγεται στο Μητροπολίτη Γαγκρών. Ήταν αυτός ο Ιωάννης, ο Ευχαΐτων, άντρας λόγιος και έμπειρος της ελληνικής παιδείας, όπως το μαρτυρούν τα συγγράμματα που έχει εκπονήσει. Και επιπλέον ήταν και άνθρωπος που είχε φτάσει στην κορυφή της αρετής. Σε αυτόν, λέω, εμφανίστηκαν, γράφει ο Άγιος Νικόδημος, και με ένα στόμα του λένε και οι τρεις, εμείς ένα είμαστε κοντά στο Θεό, καθώς βλέπεις, και καμιά αντίθεση ή διαμάχη δεν έχουμε. Αλλά στους διαφόρους καιρούς που ζήσαμε, έτσι ο καθένας από εμάς, από την χάρη του Θείου κινούμενη πνεύματος, διαφορετικές διδασκαλίες συνέγραψαμε. Και εκείνα που διδαχθήκαμε από το Άγιο Πνεύμα,
αυτά και εκδώσαμε για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και πρώτος ανάμεσα σε εμάς δεν υπάρχει, ούτε δεύτερος. Αλλά εάν πεις τον ένα, αμέσως και οι άλλοι δύο ακολουθούν. Γι' αυτό να διατάξεις αυτούς που φιλονικούν να μην χωρίζονται εξαιτίας μας. Διότι εμείς, όσο μπορούσαμε, φροντίζαμε τόσο όταν ήμασταν ζωντανοί, όσο και τώρα που βρισκόμαστε στους ουρανούς, το να ειρηνεύουμε και να οδηγούμε τον κόσμο στη γνώση και στην ομόνοια και όχι να τον χωρίζουμε. Αλλά και σε μία ημέρα ένωσε και τους τρεις εμάς και να συνθέσεις και τα τροπάρια και τα άσματα της εορτής μας όπως αρμόζεις τη δική σου σύνεση και κατόπιν να αναφέρεις στους χριστιανούς ότι ένα είμαστε κοντά στο Θεό. Δηλαδή του δίνουν εντολή να συνθέσει μία ακολουθία που να αναφέρεται και στους τρεις και να τιμώνται και οι τρεις την ίδια ημέρα στην Αγία μας Εκκλησία. Βέβαια και εμείς θα συνεργήσουμε, του λέγουν, για τη σωτηρία εκείνων που εκτελούν την κοινή μνήμη μας. Επειδή και εμείς φαινόμαστε ότι έχουμε κάποια παρησία και δύναμη κοντά στο Θεό. Μιλούν πάρα πολύ ταπεινά στον Άγιο Επίσκοπο Ιωάννη. Αφού είπαν αυτά οι Άγιοι, φάνηκαν ότι ανέβηκαν πάλι στους ουρανούς, λάμποντας από φως υπέροχο, το άξιστο φως της Αγίας Τριάδος, και ονομάζοντας ο ένας τον άλλο με το όνομά του. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ο Θεός, δια των Αγίων Του, λύνει την διαμάχη των χριστιανών. Αφού λοιπόν σηκώθηκε από τον ύπνο ο Ιερός Ιωάννης, έκανε όπως τον διέταξαν οι Θείοι Ιεράρχες. Και το μεν πλήθος του λαού του καθησύχασε και εκείνος που φιλονικούσαν τους ειρήνευσε γιατί ήταν περιβόητος στην αρετή ο άνθρωπος αυτός. Γι' αυτό και ο λόγος του είχε δύναμη και πειθό και παρέδωσε στην Εκκλησία του Θεού να επιτελεί αυτή την εορτή την κοινή των τριών μεγίστων ιεραρχών. Και βλέπε ο αναγνώστα, λέει ο Άγιος Νικόδημος, τη σύνεση και τη διάκριση αυτού του Αγίου Ανθρώπου. Επειδή βρήκε αυτόν τον μήνα, τον Ιανουάριο, που είχε και τους τρεις αυτούς ιεράρχες να εορτάζονται, τον Μέγα Βασίλειο την πρώτη του μηνός, τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο κατά την 25η και τον Ιερό Χρυσόστομο κατά την 27η, για τον λόγο αυτό τους ένωσε πάλι κατά την 30η του ιδίου μηνός. Και τόσο στόλισε την ακολουθία τους με κανόνες και τροπάρια και με λόγο εγκομιαστικό, όπως έπρεπε σε τέτοιους μεγάλους πατέρες Εκκλησίας, ο χαριτώνυμος αυτός Ιωάννης, ώστε φαίνονται ότι αυτά συνδέθηκαν τα άσματα της ακολουθίας αυτής κατά την εύση και το φωτισμό, όπως νομίζω των Αγίων Τριών Ιεραρχών, με τη φώτιση του Θεού δια των Αγίων αυτών, φωτίστηκε ο Άγιος Ιωάννης και έγραψε την υπέροχη ακολουθία των τριών αυτών κορυφαίων πατέρων της Εκκλησίας μας. Διότι, λέει ο Άγιος Νικόδημος, δεν έχουν καμία απολύτως έλλειψη από τα επιχειρήματα εκείνα που αποβλέπουν στον έπαινο των Αγίων. Κατάφερε ο Άγιος δηλαδή με αντράνταχτα επιχειρήματα να παρουσιάσει το μεγαλείο των Αγίων αυτών τριών ιεραρχών. Έτσι τα τροπάρια αυτά είναι ανώτερα από όσα άλλα τροπάρια έγιναν μέχρι τώρα και από όσα στο μέλλον πρόκειται να γίνουν. Ας δοξάσουμε, ας υμνήσουμε και ας ευχαριστήσουμε τους Αγίους Τρεις Ιεράρχες για τους κόπους, τις θυσίες τους, τις διδασκαλίες τους που έκαναν για χάρη μας, για χάρη της Εκκλησίας και ας προσπαθήσουμε κι εμείς να γίνουμε εγκρατείς των Αγίων τους διδαχών, να εφαρμόζουμε στη ζωή μας τις Άγιες διδασκαλίες τους, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η διδασκαλία του Χριστού μας, αναλυμένη και ερμηνευμένη με άριστο τρόπο, έτσι ώστε και εμείς να αξιωθούμε με τις πρεσβείες τους της Βασιλείας των Ουρανών. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.